Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σε μια δύσκολη μέρα για όλους μας, γιατί υπάρχει και η απεργία του μετρό. Είναι διπλή η χαρά μας και διπλή η αξία της παρουσίας σας εδώ, γιατί ταλαιπωρηθήκατε για να έρθετε και αυτό είναι κάτι πολύ για μας. Έτσι, σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να ξεκινήσουμε. Έχουμε αρκετά πράγματα για τη σημερινή βραδιά. Θέλουμε να ξεκινήσουμε από την εκπρόσωπο των εκδόσεων Ωκεανός, την κυρία Ελένη Κεκροπούλου. Η εκδόση Ωκεανός έχει αγκαλιάσει με πολύ αγάπη το βιβλίο μας, τις 12 γυναίκες. Παρακαλώ λοιπόν την Κεκροπούλου να μας πει δύο λόγια. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε απόψε εδώ, πολύ σημαντικά πρόσωπα και αγαπημένοι φίλοι. Ήθελα να πω δύο λόγια για αυτό το βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο τελείως διαφορετικό από ό,τι έχετε διαβάσει μέχρι σήμερα. Ναι, μεν είναι μια ερωτική ιστορία, αλλά πέρα από αυτό είναι και ένα θρίλερ. Ένα θρίλερ που σε κρατάει μέχρι το τέλος, δεν σου δίνει ακριβώς τη λύση στη μέση του βιβλίου, όπως γίνεται με τα περισσότερα βιβλία. Μάλλον οι Χαρδαβελέοι κατάφεραν μαζί, συνεργαζόμενοι, έτσι, να δώσουν ένα βιβλίο τελείως ξεχωριστό. Εγώ όταν το διάβασα πραγματικά το απόλαυσα και είμαι σίγουρη ότι η επιτυχία του θα συνεχιστεί, γιατί είναι ένα best-seller της εποχής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να απολαύσετε αυτή την ωραία βραδιά. Να είστε καλά. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Κωνσταντίνος Καρδαβέλας, ο μικρότερος, η νεότερη έκδοση, ο ιός. Να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου που βρίσκεστε σήμερα εδώ παρά την απεργία του μετρό. Και για όσους δεν είστε εδώ, να σας ευχαριστήσω που μας βλέπετε από το live stream που έχει εξασφαλίσει το public μέσω του bookia.gr. Πριν ξεκινήσουμε την παρουσίαση, πριν παραδοθούμε στα χέρια της κυρίας Στεφανίδου, θα ήθελα να δώσουμε το λόγο σε δύο γυναίκες που όχι μόνο αγαπούν τα βιβλία, αλλά στηρίζουν τους συγγραφείς μέσα από τα blog τους και τη σελίδα τους στο Facebook. Είναι η κυρία Γιούλη Τσακάλου και η κυρία Γεωργία Ρετετάκου. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την πρώτη. Παρακαλώ την κυρία Γιούλη Τσακάλου, blogger και δημιουργό της ομάδας στο Facebook βιβλίο Παρουσιάσεις Κριτικές, να πάρει το λόγο. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Χαρδαβέλα που με κάλεσε σήμερα να μιλήσω για το βιβλίο του και θεωρώ ότι είναι για μένα πολύ μεγάλη τιμή. Σας ευχαριστώ όλους που είσαστε σήμερα μαζί μας για να μιλήσουμε για αυτό το τόσο ενδιαφέρον βιβλίο. 12 γυναίκες. Ένα συναρπαστικό βιβλίο, εντελώς διαφορετικού ύφους από αυτά που περίμενα να διαβάσω. Από τις πρώτες σελίδες του, αγωνιάς, πλάθεις ιστορίες και σενάρια κατάληξης. Προσπαθείς να δεις τι έχει συμβεί. Είναι ένα βιβλίο μιας ιστορίας, μιας σκληρής ιστορίας, που σε κρατά σε εγρήγορση από την αρχή ως το τέλος της. Τι παιχνίδια μπορεί να παίξει το μυαλό του ανθρώπου, πόσο μπορεί να αντέξει, ποια είναι αυτή η λεπτή γραμμή που κρατά τις ισορροπίες και από την άλλη μπορεί να κοπεί ανά πάσα στιγμή οδηγώντας το μυαλό σε πράξεις απάνθρωπες, που μπορεί να καθορίζει ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Ο πόνος της προδοσίας μπορεί να θολώσει το μυαλό, να βάλει παροπίδες και να είναι ανελέητος. Ναι, είναι ένα βιβλίο των άκρων που όμως είναι ταυτόχρονα τόσο κοντά στο εφικτό. Ένα βιβλίο δυνατό, συναρπαστικό, μυστηριώδες, βασισμένο σε μοναδική ιστορία από αυτές που τελικά μόνο το δίδυμο Χαρδαβέλας και Ιός απέδειξαν ότι μπορούν να μας χαρέσουν. Δύο άντρες από δύο γενιές, εντελώς διαφορετικές. Πατέρας και γιος, ο Κώστας και ο Κωνσταντίνος Χαρδαβέλας. Δύο άντρες με διαφορετικές απόψεις για τη ζωή, τις σχέσεις και τον έρωτα, ενώνουν τη συγγραφική τους δυνότητα για να δώσουν στο αναγνωστικό κοινό ένα βιβλίο κομμάτι της ζωής και των δύο. Γιατί το βιβλίο αυτό κουβαλάει μέσα του και τους δύο. Οι διαφορετικές ηλικίες και οι διαφορετικές εμπειρίες τους οδηγούν σε μια διαφορετική οπτική απέναντι στον πρωταγωνιστή και βασικό ήρωα του 12 γυναίκες, του μεγαλοδημοσιογράφου Βάνια Βενιέρη.
Έναν άντρα ερωτευμένο με τη δουλειά του, επιτυχημένο σε αυτή, μπλεγμένο όμως βαθιά σε σκάνδαλα διαπλοκής με την εξουσία, σκληρό και δίστακτο με το γυναικείο φύλο, αφού ο μοναδικός στόχος του είναι να οργώνει την ψυχή και το σώμα τους, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δέσμευση μαζί τους. Καλός ή κακός όμως, όλα σε αυτή τη ζωή πληρώνονται. Το πλήρωμα του χρόνου έρχεται και μπορεί σύντομα, μπορεί και μετά από χρόνια. Έτσι λοιπόν, και για τον επιτυχημένο μεγαλοδημοσιογράφο Βάνια Βενιέρη, οι αμαρτίες που στοιχιώνουν το παρελθόν του επιστρέφουν ως άλλη νέμεσης για να αποδώσει δικαιοσύνη και να τον ταρακουνήσει λίγο από τη βολική και κατά τα άλλα θεσούλα του, απειλώντας να καταστρέψει όλα όσα δημιούργησε ως τώρα. Μια εβδομάδα είναι ο χρόνος που του δίνεται προθεσμία από τον εκβιαστή του, προκειμένου να ανακαλύψει ποιος κρύβεται πίσω από τα μηνύματα απειλητικού περιεχομένου που δέχεται στο κινητό του, βγάζοντας τη μάσκα της εκδίκησης από αυτόν ή από αυτήν που τον κατατρέχει. Άραγε, θα προλάβει ή θα πει τη ζωή του να γίνεται στάχτη πληρώνοντας ένα βαρύ τίμημα για την έως τώρα απάνθρωπη στάση του απέναντι στο γυναικείο φύλο. Ένα πάζλ λοιπόν από 12 γυναίκες καλούνται να συνθέσουν ο Κώστας και ο Κωνσταντίνος Χαρδαβέλας, ανταλλάσσοντας απόψεις και βιωματικές εμπειρίες. 12 γυναίκες άγνωστες μεταξύ τους, με μοναδικό κοινό στοιχείο την ερωτική σχέση τους με τον διάσημο δημοσιογράφο. Ανατρέχοντας το προσωπικό του φάκελο, προσπαθεί να ξεδιαλύνει στο κεφάλι του το κουβάρι από τις δεκάδες ερωτικές περιπέτειες του μακρινού παρελθόντος, βάζοντας εφαρμογή την ιδέα να βάλει σε μια αλφαβητική σειρά όλο αυτό το χάος των ονομάτων των γυναικών. Σε μια αναδρομή, λοιπόν, στο χθες, θα διαβάσουμε για γυναίκες που υπήρξαν ερωτικά θύματα της γοητείας του μεγαλοδημοσιογράφου, αλλά και γυναίκες αδύναμες να διαχειριστούν τις πραγματικές τους ανάγκες με αποτέλεσμα να πέφτουν θύματα των προσωπικών του επιλογών. Δύσκολη και οδυνηρή αυτή η βουτιά του Βενιέρη στο παρελθόν, αλλά απαραίτητη προκειμένου να ανακαλύψει εγκαίρως ποια ή ποιος απειλεί να τεινάξει στον αέρα την έως τώρα τακτοποιημένη ζωή του και εκμεταλλευόμενος τη διωσιμότητα του Βάνιου Βενιέρη να πάρει εκδίκηση για την μικρή μητέρα του. Το μυστήριο είναι διάχυτο σε όλο το πλάτος του έργου, καθώς ο αναγνώστης προσπαθεί να καταλάβει μαζί με τον Βενιέρη ποια από τις 12 γυναίκες μπορεί να έφερε κάποτε στον κόσμο το παιδί από το οποίο σήμερα δέχεται το στιγμό εκβιασμό, αλλά και ποιο είναι αυτό το παιδί που υπογράφει ως νέμεσης. Το τέλος επέρχεται σαν κάθαρξη, καθώς πέφτει η μάσκα της εκδίκησης και το σκηνικό ξεκαθαρίζει. 12 γυναίκες. 12 διαφορετικές ιστορίες βγαλμένες από την καθημερινότητα. Μέσα σε αυτές τις ιστορίες, οι συγγραφείς καταπιάνονται με την κοινωνική πραγματικότητα του σήμερα. Γνωρίζουμε γυναίκες με διαφορετικούς χαρακτήρες, από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, άλλες έξυπνες, άλλες όμορφες, άλλες αφιερωμένες στον καθημερινό αγώνα της επιβίωσης. Γυναίκες με αδυναμίες, πάθη, ευάλωτες στις ορέξεις του εξουσιαστή άντρα, αλλά και γυναίκες που κάνουν τα πάντα για να κερδίσουν εκμεταλλευόμενες τα πάθη των ανδρών. Οι 12 γυναίκες είναι ένα βιβλίο για τα στερεότυπα της σχέσης άντρα-γυναίκα και πώς αυτή εξελίσσεται. Θίγεται το ερώτημα κατά πόσο η επαγγελματική επιτυχία, η δύναμη και η εξουσία ενός άντρα του δίνουν το δικαίωμα να εκμεταλλευτεί τις γυναίκες, οι οποίες συχνά πυκνά αισθάνονται υποχρεωμένες, ακόμα και εξαναγκασμένες, να κάνουν αυτήν τη σχέση αγγίζοντας τα όρια της σεξουαλικής παρενόχλησης. Ένα άλλο μεγάλο θέμα της σύγχρονης κοινωνίας, με το οποίο οι συγγραφείς περίτεχνα καταπιάνονται χωρίς όμως να είναι το μόνο θέμα του βιβλίου, είναι και η μονογονεϊκή οικογένεια. Στο κείμενο συναντάμε γυναίκες, οι συνθήκες τις υποχρεώνουν να μεγαλώνουν μόνο τους τα παιδιά τους, σύν το ότι δέχονται την όποια εκμετάλλευση και παρενόχληση από τον οποιοδήποτε προϊστάμενό τους στο χώρο εργασίας. 12 αληθινές ιστορίες, έρωτα προδοσίας, μας προσκαλούν να τις ανακαλύψουμε, ανατρέχοντας τις σελίδες ενός καλογραμμένου βιβλίου. 12 ιστορίες που κάλλιστα μία από αυτές θα μπορούσε να είναι η δική μας. Ή για να ακριβολογώ, θα μπορούσε να είναι ίσως και η δική σας ιστορία, αφού προσωπικά αποκλείεται την περίπτωση να επεφταθεί με του κύριου Βενιέρη, όσο γοητευτικός κι αν ήταν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την Γιούλη Τσακάλ. Να καλέσω τώρα την επόμενη γυναίκα που θα μιλήσει για τις 12 γυναίκες μας. Είναι η κυρία Γεωργία Ρετετάκου, blogger και δημιουργός της βιβλιοφιλικής ομάδας στο Facebook, Βιβλίων Έργα. Να σας καλησπέρισω και εγώ με τη σειρά μου.
Και να σας ευχαριστήσω πολύ για την προσέλευσή σας, παρότι όλες αυτές τις αντικσοότητες της μετακίνησης. Ευχαριστώ επίσης και όλους αυτούς που επέλεξαν να είμαι απόψε σε αυτό το εξαιρετικό πάνελ. Ήταν ευχάριστη έκπληξη, ήταν πρόκληση και ήταν πάνω απ' όλα μια ευκαιρία να διαβάσω ένα εξαιρετικά διαφορετικό και όμορφο βιβλίο, αντικρίζοντας με πιο κριτικό μυαλό και με πιο διεισδυτική και διερευνητική σκέψη το κείμενό του. Ξεκινώντας, θα ήθελα να εστιάσω στην πρωτότυπη ιδέα, στη συγγραφή ενός βιβλίου με τη συνεργασία πατέρα και υιού. Είναι πραγματικά δυσέβρετο το γεγονός να αποφασίζουν πατέρας με γιο να αναπτύξουν ένα λογοτεχνικό κείμενο, συντεριάζοντας τις δύο διαφορετικές και ηλικιακές τους προσωπικότητες, να ανακατέψουν τα υλικά τους, τις εμπειρίες τους δηλαδή και τις διαφορετικές τους σκέψεις και να αποδώσουν ένα συμπαγές, αδιάρρηκτο και ενιαίο αποτέλεσμα. Δύο άνθρωποι προσπαθούν να συμβιβάσουν την ίδια κεντρική ιδέα και να συνθέσουν από κοινού ένα κείμενο που θα είναι σαν να βγαίνει από την ίδια ψυχή. Και το καταφέρουν απόλυτα, καθώς δεν είναι και τόσο εύκολο να καταλάβεις ποια ιστορία έχει γράψει ο Κώστας και ποια ο Κωνσταντίνος. Οι ιστορίες είναι βασισμένες σε αληθινά γεγονότα. Ο βασικός ήρωας όμως που τις πλαισιώνει είναι αυτός που τις χρωματίζει και τις αποδίδει την πραγματική ουσία τους. Ένα βιβλίο λοιπόν που πατάει σε δύο διαφορετικές προσωπικότητες, αυτές των συγγραφέων, αλλά και σε δύο διαφορετικές προσωπικότητες, αυτές του πρωταγωνιστή. 12 γυναίκες, 12 ιστορίες που έχουν κεντρικό πρωταγωνιστή έναν άντρα, το Βάνια Βενιέρη. 12 ερωτικές ιστορίες που θα ξεθάψει από το χρονοτούλαπο της μνήμης του, προκειμένου να βρει την άκρη του νήματος μιας περίεργης απειλής, ενός ιδιότυπου εκβιασμού που καραδοκεί να του καταστρέψει καριέρα και υπόλοιψη. Ο Βάνιας Βενιέρης είναι ένας δημοσιογράφος με πλούσια καριέρα. Μεγάλες επιτυχίες στο ενεργητικό του, πολλές πετυχημένες αποστολές. Ένα σούπερ στάρ της δημοσιογραφίας και της ελληνικής τηλεόρασης. Εκτός από επαγγελματικές επιτυχίες όμως, έχει και πολλές μα πολλές ερωτικές επιτυχίες. Είναι τυχοδιώκτης της είδησης, αλλά και τυχοδιώκτης του έρωτα. Σίγουρος για τη γοητεία του, επιλέγει τις γυναίκες σαν τα πουκάμισα. Ψαρεύει αδιακρίτως από μια τεράστια δεξαμενή γυναικείου πληθυσμού. Έμπειρες και προτάρες, έξυπνες και ανόητες, όμορφες ή αδιάφορες, επιθετικές ή συναισθαλμένες. Είναι λάτρης του ωραίου φίλου, αλλά και εχθρός κάθε είδους δέσμευσης και αποκλειστικότητας στις σχέσεις του. Το να γίνει πατέρας δεν υπήρξε ποτέ μέσα στα σχέδιά του. Αντίθετα, ο φόβος αυτής της πιθανότητας ή της πραγματικότητας ήταν ένας επιπλέον λόγος να επισπεύσει την εξαφάνισή του από την οποιαδήποτε παρούσα σχέση του. Όλα κυλούν όμορφα και ωραία μέσα στα όρια των σχεδίων που έχει φτιάξει για τη ζωή του, μέχρι τη στιγμή που θα λάβει το μήνυμα που θα του αλλάξει τη ζωή. Ένα μήνυμα που τον πληροφορεί για την ύπαρξη ενός παιδιού, ενός δικού του παιδιού, και που τον απειλεί πως θα γίνει η προσωπική του νέμεσης. Ανώδυνο παιχνίδι ή ένας εφιάλτης που μόλις έχει ξεκινήσει. Δεν μπορεί να το ρισκάρει. Πρέπει να βάλει το μυαλό του να σκεφτεί. Έχει μια εβδομάδα καιρό να ψάξει και να βρει ανάμεσα στις αμέτρητες γυναίκες της ζωής του τη γυναίκα που γέννησε αυτό το παιδί. Να φτάσει πρώτος στο νήμα και να προλάβει πριν να την αχτούν τα πάντα στον αέρα. Ξεδιαλέγει σιγά σιγά τις περιπτώσεις εκείνες που έχουν τις προδιαγραφές να αποτελούν τη λύση του μυστηρίου. Και εμείς, σαν αναγνώστες, γνωρίζουμε λίγο-λίγο τις ξεχωριστές και διαφορετικές περιπέτειες του Βάνια. Και ταυτόχρονα βλέπουμε μπροστά μας να εξετυλίγεται η πολυσχηδής προσωπικότητά του, ο αντιφατικός και προκλητικός εγωισμός του. Φανερώνεται ωστόσο η αγωνία του, ο φόβος του και μια υποψία της ενοχής του που πλανάται μέχρι τέλους. Γιατί ο Βάνιας Βενιέρης στις σχέσεις του φεύγει πάντα νωρίς και φυσικά όποτε αυτός το επιλέξει. Σκορπάει τον έρωτα, μαγεύει και αποπλανά, δεσμεύει το θύραμά του και μετά φεύγει με λίγες ή καθόλου εξηγήσεις. Μέσα από τις 12 ερωτικές ιστορίες του λοιπόν, που είναι αυτές που ξεχωρίζει, ιστορίες που είναι γεμάτες ερωτικό πάθος, ψάχνει να δώσει όνομα στην απειλή που καραδοκεί να τον καταστρέψει. Θα προλάβει, θα καταφέρει να αποκωδικοποιήσει την προέλευση των μηνυμάτων που έχουν βάσει το ανεξέλεκτο παρελθόν του. Μυστήριο, δράση αλλά και έντονες σκηνές ερωτικής έξαρσης κρύβουν αλλά και ξεσκεπάζουν σιγά σιγά τις πραγματικές προθέσεις του πρωταγωνιστή αλλά και τις αληθινές διαθέσεις του άγνωστου τιμωρού. 12 διαφορετικές σε ψυχοσύνθεση γυναίκες ανελύουν ανεπαίσθητα διαμέσου της θυελώδης σχέσης με τον δημοσιογράφο
τον ολοκληρωμένο ψυχισμό ενός άντρα που ψάχνει την ερωτική απόλαυση αλλά και την ανδρική επιβεβαίωση σε κάθε σχέση του. Και νομίζω πως το μεγάλο στοίχημα των δύο συγγραφέων ήταν να μπορέσουν να βγάλουν από τις 12 διαφορετικές ιστορίες, από τους 12 γυναικείους χαρακτήρες, όλα τα κομμάτια ενός άντρα που μεταλλάσσεται και πλάθεται εντελώς διαφορετικά στα χέρια της κάθε γυναίκας. Και το έχουν καταφέρει με πολύ εμφατικό τρόπο, γιατί κάθε ιστορία βγάζει μια ξεχωριστή φωτεινή ή σκοτεινή πλευρά του πρωταγωνιστή. Ρυψοκίνδυνος αλλά και ευθυνόφοβος, εγωιστής αλλά και δοτικός, θέλει και θέλγεται, νιώθει τις περισσότερες φορές νικητής, αλλά υπάρχουν και φορές που την πατάει πολύ άσχημα, πέφτοντας θύμα της υπερβολικής του αυτοπεποίθησης. Παραβιάζει κόκκινες γραμμές και βάζει προσωπικά στοιχήματα, χωρίς φραγμούς και χωρίς όρια. Όταν υπάρχουν όρια, αυτός τα παραβιάζει. Υπερόπτης και αλαζόνας. Περιμένουμε μέχρι την τελευταία στιγμή να μετανοήσει και να κατανοήσει τις πράξεις του, να αποδεχτεί το μέγεθος της ευθύνης του στην πορεία της κάθε ιστορίας. Η επιλογή των συγγραφέων στο τέλος σε σχέση με αυτό, την αποδοχή ή όχι των λαθών του από τον πρωταγωνιστή, είναι εντελώς ανατρεπτική και διαφορετική από αυτή που μπορεί να φανταστεί κανείς. Παράλληλα με τις ιστορίες που μας πάνε στο παρελθόν του ήρωα, παρακολουθούμε ενδιάμεσα και τη ζωή του στο τώρα. Μια ατμόσφαιρα ερωτικής μυσταγωγίας. Στο παρόν, μια έκρηξη αδρεναλίνης που του σκεπάζει σκιά του φόβου από τη συνεχιζόμενη προκλητική και απειλητική στάση του ανώνυμου εκδικητή. Μέσα στην αγωνία και στην ένταση, μέσα στον χρόνο που κυλάει αδυσόπιτα, ο ήρωάς μας για πρώτη φορά θα νιώσει μέσα του το πραγματικό σκύρτημα του έρωτα. Η όμορφη και αισθησιακή αλήκη θα του κλέψει την καρδιά. Είναι ικανός άραγε ο έρωτας να αλλάξει την πορεία του και να σφραγίσει την αυτοκριτική του? Είναι ικανός να αλλάξει το σκεπτικό του και την κοσμοθεωρία του? Μια συστοιχία αντικρουόμενων συναισθημάτων και εντελώς διαφορετικών ερεθισμάτων θα θέσει σε διαφορετικό πρίσμα τη σκέψη και του πρωταγωνιστή αλλά και του αναγνώστη, μέχρι να σκάσει μπροστά του η πραγματική αλήθεια που απογυμνώνει τον πραγματικό του εαυτό, αυτόν που είτε θα αλλάξει ενοχικά είτε θα διατηρήσει με άπλετη κοινικότητα. Με χιούμορ και άκρος ρεαλιστικό λόγο, με τολμηρές αλλά και αυθεντικές περιγραφές των ερωτικών σκηνών, με ένα γρήγορο ρυθμό που σε φέρνει με έναν εφάνταστο και εναλλασσόμενο τρόπο μέσα στο μυαλό και στην καρδιά του ήρωα, τονίζοντας τη διαφορετικότητα της σκέψης ανάμεσα σε έναν άντρα και σε μια γυναίκα, αλλά και τα στοιχεία εκείνα που διαχωρίζουν τη γυναική από την αντρική ψυχοσύνθεση. Επίσης, το βιβλίο καταφέρνει έμεσα αλλά και τόσο σωστά τοποθετημένα να μας παρουσιάσει σημαντικά γεγονότα της πολιτικής και διεθνούς σκηνής των εξελίξεων στην πορεία της επαγγελματικής ζωής του ήρωα. Γεγονότα αληθινά που στιγμάτισαν τη ζωή πολλών δημοσιογράφων. Γεγονότα και στάσεις που περνάνε από μπροστά μας ενδεικτικά για να τονίσουν επίσης το περίεργο πολιτικό και μηδιακό σύστημα που συντηρείται μέσα σε μίζες, λαδώματα και παρεμβάσεις, συναλλαγές και ύποπτες διευθετήσεις. 12 ιστορίες λοιπόν που θα τις απολαύσετε, που θα τις ζήσετε έντονα και δυνατά, περιμένοντας κι εσείς μαζί με τον ήρωα την έμεση. Εκείνος θα προσπαθήσει να ακυρώσει τη δύναμή της και να εκμηδενήσει την απειλή της. Ο αναγνώστης θα προσπαθήσει να ισορροπήσει τα συναισθήματά του ανάμεσα στην τιμωρία του ήρωα ή την ανώδυνη εξηλαίωσή του. Και ο ήρωας, άραγε αυτή τη φορά, θα μείνει ή θα φύγει, επιλέγοντας για άλλη μια φορά την άταχτη υποχώρηση από την ευθύνη των πράξεών του. 12 γυναίκες, εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους, μέσα από τις έντονες και παραστατικές αναμνήσεις του πρωταγωνιστή, θα έρθουν να ταυτοποιήσουν την προσωπικότητά του και να δώσουν οριστική μορφή στα συναισθήματά του. Ένας ερωτικός απολογισμός που στην ουσία είναι το ξεγύμνωμα της ψυχής του ήρωα, πραγματικά και αληθινά πλέον, χωρίς μάσκες και προσχήματα. Οι δύο συγγραφείς κατάφεραν να πλάσουν ένα ξεχωριστό και απόλυτο ήρωα που καθοδηγεί τα νήματα της ιστορίας του. Αυτό φαίνεται από τις 12 ιστορίες αρχικά, μέχρι τη μεγάλη ανατροπή που θα αλλάξει την πορεία της τύχης του και θα φανερώσει την αλήθεια του εαυτού του. Αυτή που θα το στήσει στον τοίχο και θα τον κάνει να απολογηθεί. Από εκεί και πέρα, στο χέρι του αναγνώστη βρίσκεται πια η κρίση να τον κατανοήσει, να τον συγχωρέσει ή να τον απορρίψει. Το βιβλίο το χάρηκα. Το απόλαυσα μέχρι την τελευταία του σελίδα. Οι ιστορίες είναι διαφορετικές, δίνουν άλλο χρώμα και άλλη γεύση. Βγάζουν ξεχωριστά και διαφορετικά συναισθήματα. Άλλες βγάζουν θυμό, άλλες λύπη, άλλες αυθόρμητο γέλιο, άλλες σε βάζουν σε σκέψεις και σε διλήμματα.
Η κάθε γυναίκα δίνει το δικό της στίγμα στη ζωή του ήρωα. Αλλάζει τη χημεία του έρωτα και την αντίληψη της ερωτικής σχέσης. Ιστορίες διαφορετικές, όλες όμως σφιχτοδεμένες με την εξέλιξη του κειμένου, που κουμπώνουν απόλυτα με το στόχο των δύο δημιουργών του βιβλίου να φτιάξουν έναν άντρα αντιφατικό που μέσα από τις ίδιες τις αναμνήσεις του θα τσαλακώσει ασυναίσθητα τον ίδιο του τον εαυτό. Η ώρα της κρίσης έφτασε γι' αυτόν. Ας τον κρίνετε ή να τον κρίνουμε με σκληρότητα ή επιοίκεια όλοι εμείς που θα διαβάσουμε το βιβλίο και όλοι οι υπόλοιποι μελλοντικοί αναγνώστες. Πολλά συγχαρητήρια, Κώστα και Κωνσταντίνε, για αυτό το βιβλίο που θα το χαρακτήριζε ερωτικό θρίλερ στην ουσία. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το εγχείρημα που κάνατε να συνδυάσετε τις σκέψεις σας και τις εμπειρίες σας. Και εύχομαι σε ένα μελλοντικό εγχείρημα, γιατί όχι, να κάνετε και ένα καινούριο βιβλίο. Και συγχαρητήρια και στις εκδόσεις Ωκεανός. Ευχαριστούμε πολύ τη Γεωργία Ρεντετάκου. Πριν συνεχίσουμε, να κάνουμε μία μικρή παρένθεση και να καλέσω τον υπεύθυνο επικοινωνίας του ΙΕΚ Α, τον κύριο Γλύκα. Αντώνη. Ε, Αντώνη, ελάτε. Θα είμαι όρθιος. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, στην υπέροχη απόψινή βραδιά αστέρων. Είναι στην κυριολεξία μία βραδιά αστέρων, διότι όταν έχεις τέτοιες φυσιογνωμίες, και χαιρόμαστε που υπάρχουν υπουργοί όπως ο κύριος Μπαλάφας, βουλευτές όπως ο κύριος Γιακουμάτος, σημαντικές προσωπικότητες όπως ο κύριος Καπερνάρος, ο κύριος Τσούκαλης, ο κύριος Κρυμιτζάκης, ο κύριος Πετρόπουλος, τεράστιες προσωπικότητες της καθημερινής ζωής. Το πιο θερμό χειροκρότημα όμως θα πρέπει να πάει στην αγαπημένη όλων μας, την κυρία Τατιάνα Στεφανίδου, που είναι σήμερα κοντά μας. Τατιάνα μου, ιδιαίτερη χαρά. Κυρίες και κύριοι, είχα την τιμή να προλογίσω στον Πειραιά στη μεγάλη εκδήλωση το βιβλίο «Το Ζεμπέκικο του νικητή», του αγαπημένου μου φίλου και συνεργάτη του Κώστα. Εκείνο το εκπληκτικό βιβλίο που χάιδεψε τις καρδιές όλων μας. Και ο Κώστας, ο οποίος εκτός την εφημερίδα, τις εφημερίδες, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τα site, είναι πλέον συγγραφέας με δύο σπουδαία βιβλία, μαζί με τον γιο τον Κωνσταντίνο. Άλλο ένα θερμό χειροκρότημα για τον Κώστα μας και τον Κωνσταντίνο. Αλλά είναι και διευθυντής εκπαίδευσης, δημοσιογραφίας, διευθυντής δημοσιογραφίας του ΙΕΚ Α. Άλλος ένας τίτλος, Κώστα μου, και ευχόμαστε όλοι να βγάλεις χαρδαβελάκια πολλά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Όμιλος Τσινή, με 60 χρόνια παρουσία στην εκπαίδευση, θα τιμήσει αυτόν τον μοναδικό άνθρωπο για αυτή την καταπληκτική διαδρομή που έχει, και θέλω να καλέσω τον πρόεδρο του Ομίλου, τον κύριο Σοφοκλή Ξινή, με 35 χρόνια και καθηγητή στη Σχολή Ευελπίδων, να απονείμει αυτή την τιμητική πλακέτα στον ένα και μοναδικό, τον ξεχωριστό, τον Κώστα Χαρδαβέλα, που να είναι μαζί και ο Κωνσταντίνος, τον οποίον εύχομαι να συνεχίσεις αυτό το βαρύ, υπέροχο φορτίο που έχεις. Τατιάνα μου. Είναι η δική του στιγμή τώρα. Σωστά. Λοιπόν, εδώ. Το πιο θερμό χειροκρότημα πηγαίνει τώρα σε αυτή τη μοναδική στιγμή. Φυσικά δεν μπορώ να ανταγωνιστώ τη φωνή του κύριου Γλύκα, αλλά ως δάσκολος τόσα χρόνια έχουμε μάθει να φωνάζουμε περισσότερο του κανονικού. Αποφασίσαμε σαν Όμιλος Ξινή να τιμήσουμε και να βραβεύσουμε τον κύριο Χαρδαβέλα για την προσφορά του στη δημοσιογραφία. Τη μεγάλη του προσφορά, η οποία πέραν του ότι δίδαξε δημοσιογραφία σε νέους δημοσιογράφους και επαγγελματίες, το κυριότερο είναι ότι δίδαξε ήθος, δημοσιογραφικό ήθος, και αυτό είναι το πρώτιστο για τον οποίο το βραβεύουμε. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι μετά τη δημοσιογραφή του καριέρα έχει ανοίξει δύο νέους δρόμους. Το δρόμο της διδασκαλίας
νέων δημοσιογράφων στο ΙΕΚΑΛΦΑ και πιστεύουμε ότι θα μεταλαμπαδεύσει αυτά τα οποία γνωρίζει και κυρίως το ήθος το οποίο μας λείπει πάρα πολύ τη σημερινή εποχή. Εκείνο το οποίο του εύχομαι να πετύχει και στο άλλο μετερίσι της συγγραφικής δεξιότητας και παραγωγής. Τα δύο βιβλία που έχει κάνει και ιδιαίτερα το σημερινό τις 12 γυναίκες που οι κυρίες που είναι εδώ πέρα θα το διαβάσουν πιστεύω και θα μας διδάξει και εμάς πώς θα προσεγγίσουμε τις γυναίκες, πώς θα τις αποφύγουμε. Θα δούμε τι λέει το βιβλίο, κύριε Χαρδαβέλα. Λοιπόν, καλή επιτυχία στο βιβλίο αυτό και στις νέες διαδρομές του δημοσιογράφου, του μεγάλου δημοσιογράφου, κύριε Χαρδαβέλα, τη διδασκαλία και τη συγγραφή. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πριν συνεχίσουμε από δύο λόγια, με συγκινείτε όχι μόνο με την παρουσία σας και με τα λόγια σας και ευχαριστώ και τον Σοφοκλή τον Ξηνή. Είναι κάτι που, να σου το πω έτσι στη γλώσσα τη δική μου, τη λαϊκή, το γουστάρω πάρα πολύ αυτό που κάνω, δηλαδή το να είμαι δάσκαλος σε νέα παιδιά που έχουν ονειρευτεί να γίνουν δημοσιογράφοι. Κορίτσια που θέλουν να γίνουν Τατιάνα Στεφανίδου, αγόρια που θέλουν να γίνουν Νίκος Ευαγγελάτος και πάει λέγοντας. Σε ευχαριστώ, Σοφοκλή, για τα λόγια στα καλά και θα συνεχίσουμε μαζί τον αγώνα που κάνουμε, και είναι σκληρός και μεγάλος. Πάμε. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα με την κυρία Τατιάνα Στεφανίδου, θέλω να σας πω ότι στο τέλος της βραδιάς θα μπορείτε όλοι, αν θέλετε, να θέσετε τα δικά σας ερωτήματα. Ελπίζουμε να είστε επίοικείς. Και να σας πω πριν ξεκινήσουμε πώς φτάσαμε εδώ, πώς έφτασε η κυρία Στεφανίδου να κάνει αυτή την παρουσίαση. Γιατί σε περίπτωση που δεν το έχουμε αναφέρει ήδη αρκετές φορές με τον πατέρα μου, διαφωνήσαμε κυριολεκτικά στα πάντα όταν γράφαμε το βιβλίο. Ακόμα και στο χρώμα του εξωφύλου. Όταν έφτασε λοιπόν η ώρα να κανονίσουμε την παρουσίαση, έπρεπε να βρούμε έναν άνθρωπο να την κάνει. Η μητέρα μου λοιπόν, που κρύβεται κάπου εδώ γύρω, επειδή ήξερε ότι θα διαφωνήσουμε, μας είπε, καθίστε, γράψτε σε ένα χαρτί 5 ονόματα, 5 γυναικών δημοσιογράφων και παρουσιαστριών, για να δούμε, μόνοι σας, για να δούμε μεταξύ σας πού θα συμφωνήσετε, ποια ονόματα θα έχετε κοινά. Καθίσαμε λοιπόν, γράψαμε 5 ονόματα και για πρώτη φορά σε 5-6 μήνες που διαφωνούσαμε, συμφωνήσαμε σε ένα πράγμα, ότι το πρώτο όνομα που είχαμε και οι δύο στην λίστα μας ήταν η κυρία Στεφανίδου. Τώρα αυτό θα βγει σε καλό ή κακό, δεν ξέρω, θα το δείξει ο χρόνος. Κυρία Στεφανίδου, ο λόγος εσάς. Πριν μιλήσει η Τατιάνα, η φίλη μου, θέλω καταρχήν να την ευχαριστήσω πάρα πολύ που είναι κοντά μας αυτό το βράδυ. Μας τιμάει η παρουσία της, προφανώς. Ξέρετε, χρειάζεται κουράγιο να αφαιθείς στα χέρια της Τατιάνας Στεφανίδου. Την ξέρετε όλοι σας. Για μένα είναι μία από τις καλύτερες Ελληνίδες δημοσιογράφους και την εκτιμώ γιατί είναι ανελέητη στις ερωτήσεις της και έτσι πρέπει να είναι ένας δημοσιογράφος. Άρα, λοιπόν, εμείς ρισκάρουμε με τον Κωνσταντίνο και αφινόμαστε στα χέρια της. Και ελπίζουμε να μην το μετανιώσουμε. Τώρα που ήρθε η ώρα του σεξ, μιλάω εγώ. Τα δύσκολα τα έφυσαν σε μένα. Και θέλω να σας ρωτήσω, εσείς τώρα, κάποιοι από εσάς έχετε παιδιά, κάποιοι είστε παιδιά. Θέλω να ρωτήσω, με τους γονείς σας συζητάτε για τις ερωτικές σας σχέσεις και το σεξ? Αν συζητάει κάποιος, να σηκώσει το χέρι του. 3 άτομα από τα 100. Λοιπόν, οι χαρδαβέλες το κάνουν, θέλω να σας πω. Διότι θέλω να τους ρωτήσω πώς ακριβώς ξεκίνησε η σκέψη να γράψω ένα βιβλίο το οποίο βασίζεται κυρίως πάνω σε ερωτικές σχέσεις και πώς τα μοιράστηκαν αυτά πατέρας και γιος. Λοιπόν, να απαντήσω πρώτα εγώ. Προφανώς σας ξενίζει το γεγονός ότι ο Κώστας Χαρδαβέλας γράφει ένα ερωτικό βιβλίο. Με έχετε μάθει να είμαι
δημοσιογράφος για πολιτικά θέματα, για έρευνες, για σκάνδαλα, για όλα αυτά, να κάνω μια σκληρή μαχητική δημοσιογραφία. Ξαφνικά, λοιπόν, μαζί με τον Κωνσταντίνο, γράφουμε 12 ερωτικές ιστορίες. Το πώς έγινε αυτό θα σας εξηγήσει ο Κωνσταντίνος, αλλά σας πληροφορώ ότι σκοτωθήκαμε και μεταξύ μας και πλακωθήκαμε και τσακωθήκαμε και τα βρήκαμε, αλλά είναι ένα βιβλίο που βγήκε μέσα από πολύ μεγάλη ζήμωση, όπως τα λέγαμε, στα πολιτικά μας. Για πες μας. Η ιδέα γεννήθηκε γιατί εγώ, σαν παιδί, άκουγα πολύ συχνά ιστορίες διάφορων ανθρώπων, γνωστών του πατέρα μου, δικές του, διάφορες τέτοιες ιστορίες. Δικές του. Για να τον δώσω. Δικές του ακούω. Και δικές του. Σου είχε πει ο μπαμπάς, δηλαδή, για ερωτικές ιστορίες, Κωνσταντίνε. Ναι, στα πλαίσια παρέα. Η μαμά ήταν μπροστά. Μπροστά ήταν, ναι. Μπροστά ήταν, θα μεγαλώσει η μύτη σου. Είναι ήδη πολύ μεγάλη, δεν λέω άλλα ψέματα και δεν με παίρνει. Οπότε γεννήθηκε αυτή η ιδέα όταν τελειώσαμε πια να γράφουμε το πρώτο βιβλίο. Αφού είχα ακούσει όλες αυτές τις ιστορίες, μου ήρθε σαν ιδέα να γράψουμε ένα βιβλίο βασισμένο σε αυτές. Όχι μόνο τις δικές του, αλλά και όλες αυτές τις ιστορίες που κατά καιρούς άκουγα με διάφορους γνωστούς ανθρώπους, των οποίων το όνομα δεν μπορώ να αναφέρω ποτέ. Και κάπως έτσι ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, να γράψουμε ένα βιβλίο το οποίο δεν θα ήταν μόνο αυτές οι ιστορίες, αλλά θα φασιζόταν και θα είχε δεθεί μέσα από αυτές. Αρχικά μου το έπαιξε λίγο δύσκολος, δεν ήθελε, αλλά σιγά σιγά τον έπεισα. Είναι κάποιες ιστορίες που είναι πιο τρυφερές. Δηλαδή, έχουν έναν ερωτισμό, έναν έτσι, πώς ερωτευόμαστε όταν είμαστε πιο μικροί, και είναι και κάποιες άλλες που είναι πιο πρόστιχες, ξέρετε, πιο... Και θέλω να ρωτήσω, επειδή λέτε ότι το έχετε γράψει μαζί, ναι. Ποιος έχει γράψει τις τρυφερές και ποιος έχει γράψει τις πιο... Καταρχήν, τις πιο σόκες. Καταλαβαίνω. Να εξηγήσω στους φίλους μου εδώ πέρα και στις φίλες ότι αυτές οι ιστορίες είναι 12. Και επειδή θα αναρωτιώσετε αν είναι δικές μας, να σας πω ότι δύο είναι δικές μου και μία είναι του Κωνσταντίνου και οι υπόλοιπες είναι από κουβέντες, συζητήσεις που κάναμε με φίλους, με φίλες που έχουν περάσει δράματα ή αγάπες μεγάλες κλπ. Άρα λοιπόν, εκεί που συμφωνήσαμε με τον Κωνσταντίνο είναι να υπάρχει μία ρεαλιστική γραφή, να μην αμβλύνουμε και να μην στρογγυλεύουμε τα πράγματα, να τα λέμε όπως είναι. Άρα, λοιπόν, γράψαμε ρεαλιστικά τις ιστορίες αυτές, που τις δένει ένας δημοσιογράφος όλες, σαν ένα νήμα, να σκεφτείτε, και εκεί πέρα κρεμάμε 12 ιστορίες. Υπάρχει ένα τέλος που είναι η νέμεσης, έρχεται η νέμεσης για όλα αυτά. Αλλά στην ερώτηση της Τατιάνας θα πω ότι δεν... Είπαμε, εσύ θα γράψεις το σκληρό και εγώ θα γράψω το ελαφρύ. Έτσι σας βγήκε. Έτσι μας βγήκε. Ναι, να μαντέψω. Αφού το είπατε στην εκπομπή της προάλλες, τώρα κρύβετε λόγια, έχετε σοβαρό κοινό από κάτω. Υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, η τρυφερότητα της νεανικότητας του Κωνσταντίνου με την εμπειρία και την απελευθέρωση ενός άντρα μεγαλύτερης ηλικίας. Ναι. Για και αυτά όλα έχουν λίγο δεθεί μεταξύ τους πολύ όμορφα. Ίσως ένας έμπειρος αναγνώστης, νομίζω, μπορεί να καταλάβει ποιες ιστορίες έχει γράψει ο καθένας. Δεν έχουμε πει ότι δεν θα πούμε ποτέ ποιες έχουμε γράψει ο καθένας μας. Δεν είναι τόσο ασπρόμαυρο ότι εγώ έχω γράψει όλες τις πιο ήπιες και εκείνος έχει γράψει όλες τις πιο άγριες. Αυτό που είχαμε συμφωνήσει όμως είναι να κρατήσουμε πάντα ένα ρεαλισμό. Αυτό που είπε κιόλας ο πατέρας μου, ότι επειδή ουσιαστικά το κομμάτι του έρωτα, του σεξ, δεν είναι πάντα συναισθηματικό και είναι σχεδόν υποκριτικό να είναι πάντα συναισθηματικό. Και οι δύο κάναμε όσο ό,τι μπορούσαμε για να κρατήσουμε αυτή την ισορροπία μεταξύ και του συναισθηματικού, αλλά και του ρεαλιστικού. Εκείνο που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι είναι δύο διαφορετικές ματιές. Με τον Κωνσταντίνο μας χωρίζουν κάποιες δεκαετίες. Είναι μια άλλη γενιά ο Κωνσταντίνος και είναι μια άλλη γενιά εγώ. Η γενιά η δική του αντιμετωπίζει διαφορετικά τις σχέσεις άντρα-γυναίκα, τις ερωτικές σχέσεις. Η γενιά η δική μου τις αντιμετώπιζε και τις αντιμετωπίζει διαφορετικά. Άρα λοιπόν στο βιβλίο
ένα έμπειρο μάτι θα καταλάβει ποιες ιστορίες είναι γραμμένες από τον Κωνσταντίνο και ποιες είναι από μένα. Δηλαδή την Τασία την καθαρίστρια. Την Τασία την καθαρίστρια, με την οποία έχει μία θυελώδη σχέση ο διάσημος δημοσιογράφος και με την οποία έτσι... Δεν μπορώ να εκφραστώ τώρα και δεν μπορώ να διαβάσω και αποσπάσματα, γιατί... Δεν και τόσο μπορώ, εντάξει. Θες να τα διαβάσεις εσύ, μήπως. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχεις. Θέλεις να σου βρω το συγκεκριμένο. Έκανα τον Κώστα Χαρδαβέλα να κοκκινήσει με το ίδιο το βιβλίο. Καταλαβαίνετε ότι δεν θα υπάρξει γυναίκα που να μην το αγοράσει, τουλάχιστον. Αυτές που είναι εδώ είναι βέβαια. Λοιπόν, ο Βάνιας Βενιέρης, ο επιτυχημένος δημοσιογράφος, διαπλεκόμενος, που παίζει με τις γυναίκες και τις πετάει σαν τα από τσίγαρα, είναι υπαρκτό πρόσωπο. Ένα πρόσωπο που κυκλοφορεί ανάμεσά μας, με πολλές όμως πλευρές. Ουσιαστικά τι κάναμε, πήραμε στοιχεία από πολλούς ανθρώπους που γνωρίζουμε και που κυκλοφορούν γύρω μας και συνθέσαμε τον Βάνια. Ο Βάνιας δεν είναι συγκεκριμένος αυτός. Ο Βάνιας είναι το puzzle πολλών προσωπικότητων που τις ξέρουμε και τις ξέρω περισσότερο εγώ και αυτές οι προσωπικότητες, αυτά τα κομμάτια, συνθέτουν το puzzle που λέγεται Βάνιας Βενιέρης. Άρα λοιπόν δεν είναι ένα πρόσωπο, είναι πολλά πρόσωπα μαζί που είναι ζωγραφισμένα όμως ένα. Η ερώτηση επόμενη για μένα που έχω μεγαλώσει μέσα στα κανάλια είναι λίγο ρητορική, ναι, αλλά θα την κάνω για τον κόσμο. Ναι. Όλα αυτά, οι ερωτικές περιπτύξεις, το σεξ, στο μακιγιάζ των καναλιών, στα παρασκήνια, δεν τα έχει ζήσει. Στα στούντιος. Δεν τα έχει ζήσει. Εγώ αυτό ρωτώ για τον κόσμο. Θεύουν όλα αυτά τα οποία προφανώς αληθεύουν. Προφανώς αληθεύουν. Προφανώς αληθεύουν. Εσύ τι ξέρεις. Εγώ ξέρω μόνο προφορικά τις ιστορίες, δεν τις έχω δει. Βέβαια, ο ήρωας αυτός είναι ένας άντρας, ο οποίος κατ' εμένα είναι λίγο συναισθηματικά ανάπηρος. Γιατί έχει την ανάγκη να έχει πάντα δύο γυναίκες. Δεν μπορεί μία. Ποτέ δεν έχει μία. Πάντα έχει μία, τη φαίνεστε, και άλλη μία. Την καθαρίστρια, τη μακιγιές. Έχει πάντα δύο ο συγκεκριμένος. Γιατί επιλέξατε αυτό το χαρακτήρα για τον ήρωά σας? Γιατί ένας χαρακτήρας ο οποίος... ξέρεις κάτι, εγώ έχω μάθει στη δημοσιογραφία να μην κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό συμβαίνει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Άρα λοιπόν, λέμε αυτή την αλήθεια, ότι είναι ένας πραγματικά, όπως τον χαρακτήρισες, ανάπηρος άνθρωπος, ο οποίος προσπαθεί μέσα πάντοτε από δύο ή από τρεις γυναίκες ή κοροϊδεύοντας τις γυναίκες, να αισθάνει το ίδιος ότι είναι κυρίαρχος του παιχνιδιού. Αυτό, σε αυτό, ο Κωνσταντίνος και εγώ πήραμε κάποια θέση, διαφωνώντας ριζικά μεταξύ μας. Ο Κωνσταντίνος έχει μια πολύ σκληρή ματιά απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Τον καταδικάζει με την ορμή της νεότητάς του, με το πάθος της ηλικίας του. Γι' αυτόν είναι ένας απαράδεκτος άντρας. Για μένα ένας παραδεκτός άντρας, που πιθανά να είναι και αυτός θύμα των γυναικών, γιατί οι γυναίκες του δίνουν το δικαίωμα να είναι έτσι. Άρα λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι μόνο θήτης ο Βάνιας, είναι και θύμα. Γελάς, ε. Δεν μπορώ. Μαρτίνη, σου αρέσει να τα βέβαια, ναι. Φαντάζομαι ότι περνάτε ωραία, γιατί σήμερα δεν κάνουμε απλά μια παρουσίαση που προηγήθηκε από τις δύο κυρίες. Με την Τατιάνα και με τον Κωνσταντίνο, όπως βλέπετε, έχουμε μια ελεύθερη κουβέντα που περνάμε καλά. Είναι θύμα γιατί τον αποπλανούν. Δηλαδή, πάει αυτός ο καθεός δημοσιογράφος, τελειώνει την εκπομπή του και πάει στο μακιγιάζ.
Και είναι πεταχτή μελισσούλα. Η μελισσούλα, ναι, ναι. Η πεταχτή μελισσούλα η οποία του χαϊδεύεται. Και αυτός ο καημένος είναι θύμα. Ενδύνει για... και ενδύνει. Είναι θύμα. Ενδύνει. Γιατί υποκύπτει ο κακομοίρης αυτό. Εγώ πιστεύω ότι μερικές φορές οι γυναίκες δημιουργούν αυτές τις καταστάσεις οι οποίες τις θέλουν και τις καλλιεργούν και τις ανέχονται. Δεν ξέρω τι θα πει ο Κωνσταντίνος, αλλά εγώ αυτήν την άποψη. Α, ξέρεις τι θα πω εγώ. Ναι. Εγώ είμαι στο ακριβώς αντίθετο άκρο από την πρώτη στιγμή ήμουνα. Και ο λόγος είναι γιατί σε πρώτη φάση όλο αυτό το είναι θύμα, παραπλανήθη και δεν μπορεί να αντισταθεί, το βρίσκω πάρα πολύ υποτιμητικό. Θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να συγκρατηθεί και να κρατηθεί δεν είναι άνθρωπος, είναι στα όρια του ζώου. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ υποτιμητικό να δεχτεί ένας άντρας ότι δεν μπορεί να έχει έλεγχο του εαυτού του. Γι' αυτό και είχαμε αυτή τη διαφωνία μεταξύ μας. Από εκεί και πέρα θα συμφωνήσω στο ότι ο καθένας επιτρέπει στους άλλους να του κάνουν ότι... Τι? Πες, αφού είναι να μιλάς, πες. Να το μαρτυρήσω, να το πω. Λέει, μου βγήκε πολύ μονογαμικός. Δεν είναι θέμα μονογαμικός. Πατέρας και γιος, πρόσεξε τώρα. Είναι όπεν. Yes, σου, σου βγήκε υγιής, έχω να σχολιάσω εγώ. Είναι αυτό που είπα πριν. Θεωρώ ότι είναι πολύ υποτιμητικό σε πρώτη φάση αυτό. Γιατί, ναι, είναι σαν να λέμε ότι αυτός δεν έχει έλεγχο του εαυτού του, οι άλλοι φταίνε για όλα. Το οποίο θεωρώ ότι είναι λάθος, πολύ. Δικό σου. Λοιπόν, επίσης, γοητεύεται ο Βενιέρης. Βενιέρης δεν τον είπαμε, ναι, ναι. Θυμάμαι, ναι. Γοητεύεται λίγο από αυτή τη σχέση εξουσιαστή γκέι σας. Του αρέσει δηλαδή αυτή η υποταγή της γυναίκας, η πλήρης υποταγή. Ναι. Η σημερινή γυναίκα τον αποδέχεται αυτό το ρόλο. Σε ένα βαθμό, ναι, πιστεύω. Η σημερινή γυναίκα. Εσύ δεν το αποδέχεσαι, δεν είναι, ξέρω, είσαι πολύ δυναμική και πολύ έτσι. Όχι. Μπορεί, ε. Δεν με ξέρεις ως περσόνα. Είναι φίλοι μου. Ναι, πιστεύω ότι σε έναν βαθμό υπάρχουν τέτοιου είδους σχέσεις του άντρα εξουσιαστή απέναντι στη γυναίκα η οποία υποτάσσεται. Και αυτό το ζω. Σας είπα και λίγο πριν ότι όταν κουβίζαμε με τον Κωνσταντίνο, το πρώτο πράγμα που του είπα θέλω να λέμε να γράψουμε αλήθειες. Αυτά που ζούμε γύρω μας. Αυτά που ζούμε εσύ στην ηλικία τη δική σου, των 25 ετών, και εγώ στην ηλικία τη δική μου, δεν σας τη λέω ποια είναι, διότι θα τρομάξετε. Άρα λοιπόν, έχουμε γράψει, πιστεύω, πράγματα που υπάρχουν και συμβαίνουν γύρω μας. Σχέσεις που υπάρχουν και συμβαίνουν γύρω μας. Και μέσα στο πλαίσιο αυτό των σχέσεων, βεβαίως υπάρχει αυτή η σχέση εξουσιαστή γκέι σας, ας το πούμε έτσι. Ναι. Καταρχάς, ναι, επειδή ανέφερες ότι το ζεις, υποθέτω δεν εννοείς στο σπίτι. Και πάλι θα διαφωνήσω. Και θα διαφωνήσω όχι γιατί δεν είναι μόνο σήμερα αυτή η σχέση, κάτι που αποδέχονται, θεωρώ, οι γυναίκες, αλλά γιατί κατά βάθος δεν ήταν ποτέ. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι πολύ αφελής ένας άντρας για να πιστέψει μέσα του ότι έχει τον απόλυτο έλεγχο μιας σχέσης. Γιατί στην πράξη αυτό είναι πάντα μια ψευδαίσθηση που δημιουργείται σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, θεωρώ, ότι ουσιαστικά η πιο επικίνδυνη γυναίκα είναι αυτή η οποία σε πείθει ότι την ελέγχεις. Οπότε, σε αυτή την ερώτηση, θα πω ότι δεν είναι κάτι που θεωρώ ότι αποδέχεται η σημερινή γυναίκα. Πάντα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν διαφορετικούς ρόλους. Αλλά, ναι, όπως είπα, θεωρώ ότι είναι πάντα ένα λίγο κόλπο αυτό. Κωνσταντίνος έχει δίκιο, η γκέισα έχει τον απόλυτο έλεγχο στην τελική. Λοιπόν, σ' άρεσε αυτό, ε. Ωραία. Αποδέχομαι χειροκρότημα, ελεύθερα, παρακαλώ. Λοιπόν... Όχι, σχεδόν, τι θέλει πολύ τα χέρια, αφού θέλετε, όχι. Επίσης, ο Βάνιας Βενιέρης κάνει το εξής. Δεν του αρέσει να παίρνει προφυλάξεις.
Καθόλου σπάνιο. Και όταν συμβαίνει, όταν έρχεται μία εγκυμοσύνη, μετά τι κάνει, νύπτει τα σχήρας του, καθόλου σπάνιο. Έχει δικαίωμα ένας άνδρας να νύψει τα σχήρας και να πει, από τη στιγμή που δεν έχει πάρει προφυλάξεις, ότι κόψε το λαιμό σου, ρίξε το παιδί, δικό σου είναι. Προσωπικά το θεωρώ απίστευτη δειλία, παλιανθρωπιά, αθλειότητα, χαρακτήρα, να μην παίρνεις προφυλάξεις, να μείνει έγκυος μια κοπέλα που έχεις και μόλις το μάθεις να την κοπανίσεις. Το θεωρώ το χειρότερο που μπορεί να κάνει ένας άντρας και σε αυτό βεβαίως αφήνουμε εκτεθειμένο τον Βάνια Βενιέρη, γιατί το κάνει, αυτό κάνει, μέχρι να έρθει η ώρα της τιμωρίας του. Και από το βιβλίο μέσα βγαίνει ακριβώς αυτό το μήνυμα, ότι το να μην παίρνεις προφυλάξεις έχει και αυτή την εκδοχή, ξαφνικά να γίνεις πατέρας που να το θέλεις. Και το δεύτερο είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, εάν γίνει αυτό το λάθος, πρέπει να μείνεις δίπλα στη γυναίκα με κάθε τρόπο. Απόλυτος θεωρώ ότι συμφωνούμε σε αυτό και οι δύο. Είναι απαράδεκτο να αφήσεις ένα παιδί να μεγαλώσει χωρίς ένα πατέρα να μπορείς να είσαι εκεί. Οπότε, ναι, είναι από τα πράγματα που συμφωνήσαμε. Από τα λίγα. Οπότε, ναι, δεν έχω κάτι παραπάνω να πω πάνω σε αυτό. δεν μπορεί κάποιος να κάτσει εδώ πέρα σοβαρά να πει «Ναι, υπάρχει άλλη πλευρά». δεν μπορώ να κάνω το δικηγόρο διαβόλου σε αυτό. Οπότε... Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω τις κυρίες που είναι κοντά μας, κλείνοντας, γιατί εφόσον υπάρχουν τόσο καλά παιδιά γύρω σας, επιλέγετε συχνά ένα Βάνια Βενιέρη. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω, να απαντήσουν οι κυρίες. Γιατί επιλέγουν ένα Βάνια Βενιέρη. Γιατί έχει ενδιαφέρον, λέει. Ενδιαφέρον. Ακούω κι άλλες. Α, χαίρομαι για τη συμμετοχή. Πάμε. Έχει άλλη, κυρία. Γιατί. Ένας. Πώς. Το άγνωστο σας έλκει το άγνωστο, πάντα. Όχι εσάς, αλλά τις γυναίκες. Εσάς. Εσάς. Γιατί τον επιλέγουν το Βενιέρη. Ναι. Με λόγια κατακτά. Τις ρίχνει με λόγια. Άλλη, κυρία. Αυτό ήταν. Ποια. Ποια θα τολμήσει να πει την αλήθεια. Γιατί προτιμάμε πάντα τα κακά παιδιά, γιατί. Πείτε την αλήθεια. Ναι. Μάλιστα. Όχι, πού να, δεν μπορεί να πει, γιατί είναι ο άντρας της μπροστά, καταλάβατε. Δεν μπορεί να τολμήσει να πει. Άλλος. Είναι πιο δυνατή γυναίκα, λέτε. Ναι, να ξενέρωτο τι να τον κάνεις. Επειδή είναι δυνατή η γυναίκα, επιλέγει κάτι για να την εξητάρει. Μια εκεί πέρα κάτω ένας άντρας. Εσείς. Σας εμπνέει η εμπειρία του Βάνια, του Βενιέρη. Εμπειρία του, Εσείς εκεί πέρα κάτω άντρας. Ένας άντρας θέλει να μιλήσει. Εξαιρετικό. Τι θέλετε να πείτε. Γιατί μας λένε αυτά που θέλουμε να ακούσουμε. Ωραίο. Πήρατε το χειροκρότημά σας εσείς στη γωνία. Συγχαρητήρια. Αυτή η συμμετοχή εδώ του κόσμου είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Άλλος, γιατί επιλέγουμε αυτούς τους άντρες. Εσύ στο μικρόφωνο, όχι από μακριά. Η σύζυγος στο μικρόφωνο. Εγώ διάλεξες καλό παιδί. Εντάξει. Σε ποια ηλικία τον επήρες. Γι' αυτό. Είχε καταλαγιάσει. Είχε ηρεμήσει. Πρέπει να τον παίρνεις μεγάλο, να είναι όριμος. Άλλος. Θέλω να ευχαριστήσω και τον φίλο μου τον Νίκο τον Ευαγγελάτο που είναι εδώ πέρα, που ήρθε μετά τις ειδήσεις. Εγώ δεν έχω άλλη ερώτηση. Ο λόγος στο κοινό. Δικό σας, δικό σας. Γιατί ήρθα να πάρω συνέντευξη στους Καρδαβέλες και όχι να δώσω. Γιατί το ξεφεύγει. Ξέρει να ξεφεύγει, κράτησε. Έρουλος που λένε. Βεβαίως.
Μου έκανε τρομερή εντύπωση το όνομα, η επιλογή του ονόματος. Βάνιας Βενέρης. Το όνομα Βάνιας είναι γνωστό, ο θείος Βάνιας του Τσέχοφ. Και υπάρχει και μια ηρωίδα μέσα, η Νίνα που, είναι, που παραπέμπει σε άλλο κείμενο του Τσέχοφ, το Γλάρο. Γιατί κάναμε αυτή την επιλογή? Υποδηλώνει κάτι, συμβολίζει κάτι? Καταρχήν, ο Βάνιας είναι ένας πολύ καλός φίλος που είναι σήμερα εδώ. Είναι ο σκηνοθέτης μας, ο Βάνιας ο Βραχοδημητρόπουλος. Πού είναι ο Βάνιας? Κάνει δημόσιες σχέσεις, όπως πάντα. Βάνιας είναι ένα όνομα που αγαπώ πάρα πολύ εγώ. Είναι το ρώσικο Ιωάννης, Ιβάν Βάνιας. Ναι, και το αγαπώ πάρα πολύ γιατί ήταν ο άνθρωπος που με μεγάλωσε. Εγώ δεν είχα πατέρα. Και με μεγάλωσε αυτός ο άνθρωπος που λεγόταν Βάνιας Καρατζάς. Άρα λοιπόν, επειδή πολύ αγαπώ αυτό το όνομα, παρόλο που το πρόσωπο που το κουβαλάει δεν είναι καλό, αλλά ήθελα να το βάλω το όνομα, το Βάνιας Βενιέρης. Αυτό είναι δικιά σου. Βασικά το όνομα Βάνιας το πήραμε από αυτό, γιατί ψάχναμε ένα ωραίο όνομα. Και μέσα σε όλα αυτά, ο πατέρας ήταν αυτός που πρότεινε το Βάνιας και θεωρώ ότι ήταν και το καλύτερο που μπορούσαμε να επιλέξουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, να μην σας κρατάμε άλλο. Μήπως έχουν κάποια ερώτηση, επειδή τους υποσχέθηκα ότι μπορούν να μας ρωτήσουν. Ναι. Είμαστε ανοιχτοί, όπως βλέπετε. Εκτεθειμένοι εδώ σε εσάς να απαντήσουμε. Προφανώς δεν θέλετε να μας ρωτήσετε τίποτα. Δεν πειράζει. Μετά, άμα θέλετε προσωπικά. Έχετε λυσάξει όλοι σας. Να μάθετε. Και αυτή εδώ πέρα που είναι δίπλα μου και γελάει συνέχεια, αυτό έχει το νου της. Τι κομμάτια με αντιπροσωπεύουν. Θα σας αφήσω να το... Το καλύτερο είναι η συστολή του Χαρδαβέλα όταν το ρωτάς για τις ερωτικές ιστορίες του βιβλίου. Ήταν το καλύτερό μου και στην εκπομπή. Που είναι... Δεν είναι... Είναι ένας σοβαρός, βαρύς δημοσιογράφος. Μας έχει απασχολήσει με τις αποκαλύψεις του, με τις έρευνές του. Όταν λοιπόν ανοίγεις αυτό το βιβλίο με τις ερωτικές ιστορίες, το έγραψε μεν, όταν είναι όμως να απαντήσει έτσι προφορικά και δημόσια, ζορίζεται. Ας σας εξηγήσω κάτι. Αυτό είναι το τέταρτο βιβλίο που γράφω. Το πρώτο ήταν για το Πολυτεχνείο, που ήμουν μέσα τότε στην εξέγερση, το 1974. Έγραψα ένα βιβλίο που λέγεται Το Έπος του Πολυτεχνείου. Το έγραψα το 1975. Μετά έγραψα ένα βιβλίο, όσα δεν έγραψα και όσα δεν είπα, είχε τον τίτλο που ήταν μια δημοσιογραφική παρουσίαση του παρασκήνιου της ζωής ενός δημοσιογράφου. Μετά έγραψα ένα βιβλίο από την ψυχή μου, μαζί με τον Κωνσταντίνο, που ήταν κατάθεση της ψυχής μου και λεγόταν Ζεμπέ και λέγεται Ζεμπέικο του νικητή, όταν γλίτωσα από τον καρκίνο. Και αυτό το βιβλίο είναι η έκπληξη, γιατί ξέρω ότι είναι ίσως λίγο περίεργο που ο Χαρδαβέλας εμφανίζεται να γράφει μαζί με το γιο του ένα ερωτικό βιβλίο. Ναι, πιθανό. Ξεπλένω πολλά πράγματα, όπως θα έλεγες. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ πάρα πολύ την Τατιάνα για μία φορά που ήταν κοντά μας και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τις εκδόσεις Ωκεανός, την κυρία Ελένη Κεκροπούλου, την Εύη Ζωγράφου, τη Μαρία Κουκουβίνου, την Μένια Παντελέων και όλους τους συνεργάτες της εκδοτικής αυτής. Ευχαριστώ το public για την εξαιρετική φιλοξένεια και το Bookia για την δημοσιογραφική κάλυψη της εκδήλωσης. Το δείχνει συνέχεια σε live μετάδοση. Και φυσικά, αφού ευχαριστήσω όλους εσάς, ευχαριστώ τον Νίκο τον Ευαγγελάτο που ήρθε από το Δελτίο Ειδήσεων, τον Γιάννη Μπαλάφα, τον Υφυπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής. Γεια σου, ρε Γιάννη. Με τον Γιάννη μας συνδέουν πολλά στο παρελθόν. Τον Γεράσιμο Γιακουμάτο. Πούντος, έφυγε. Τον Γιώργο Μαρτίνη, τον φίλο μου, τον μεγάλο. Τον Βασίλη Καπερνάρο, άλλον μεγάλο φίλο μου, τον δικηγόρο. Πού είναι? Γεια σου, ρε Βασίλη. Την κυρία Μέρι Τζίνη, διευθύντρια του ΚΕΣΟ. Τους μεγάλους και μοναδικούς μου και διαχρονικούς φίλους, τον Αντώνη τον Ανδρικάκη. Γεια σου, ρε Αντώνη. Με τη γυναίκα του, τη Μάικα, την κυρία Βούλα Σαραντάρη, ιδρύτρια της μεγαλύτερης λέσχης των Lions, τον ιδιωτικό ερευνητή Γιώργο Τσούκαλη, πάρα πολύ καλό μου φίλο, τον συνθέτη Γιώργο Κρεμιζάκη. Γεια σου, Γιώργο.
και όλους τον Βαγγέλη τον Σύραγκα, καθηγητή μέσων μαζικής ενημέρωσης, την εξαιρετική τραγουδίστρια Κατερίνα Τσιρίδου και την Άντια Καραγιάννη, τη ζωγράφο Έφη Μουζουράκη, τον ζωγράφο Γιώργο Μπαρτζιώκα, τους συγγραφείς που είναι εδώ πέρα κοντά μας σήμερα, όπως είναι η Γερακίνα Ιμπουρίκα, η Ελένη η Νομικού που έχει επίσης γράψει ένα εκπληκτικό βιβλίο και όλους εσάς που ήρθατε κοντά μας και είσαστε εδώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.